Εμείς σωματείο οδηγών και έχουμε κινήσει όλες τις ενέργειες να διασφαλίσουμε κάποια δικαιώματα των συναδέλφων που δουλεύουν σε αυτήν την εταιρεία μαζί με το εργατικό κέντρο και την επιθεώρηση εργασίας. Αναμένουμε, γιατί ακόμα δεν έχει βγει οριστική απόφαση της εταιρείας τι θα κάνει πλην από το κλείσιμό της που έκλεισε ξαφνικά. Τώρα, για τον λόγο που έκλεισε και αυτά, δεν έχουν δώσει ακριβώς μια σαφιστατή απάντηση. Απλά γνωρίζουμε ότι κάποια ωφέλη προς την εφορία, προς το ΙΚΑ, ένα έγινε σφράγισμα στο λογαριασμό της εταιρείας πριν τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συναδέλφοι μας και εγώ προσωπικά, γιατί είμαι σε αυτήν την εταιρεία 16 χρόνια, να πάρουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε, το δώρο των Χριστουγέννων και το μισθό που τρέχει. Και τα υπόλοιπα δηλαδή, άδειες, αυτά και τα πράγματα σχετικά μέσα στο πρόγραμμα που είναι το πλαίσιο. Σαν σωματείο προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των συνάδελφων. Πόσα άτομα είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα? Συνολικά στην εταιρεία, συνολικά στην επιχείρηση. Η εταιρεία αυτή είναι πεταμένη σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι γύρω στα 230 άτομα. Εργαζόμενοι, οδηγοί, όλο το προσωπικό, διάφορες ειδικοτήτων που υπάρχουν μέσα στην εταιρεία. Ήταν κάτι ξαφνικό, δηλαδή εσείς που δουλεύετε και συνήθως μια επιχείρηση όταν έχει οικονομικά προβλήματα, οι εργαζόμενοι λίγο το αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ήταν κάτι ξαφνικό αυτό που προέκυψε? Αυτή τη φορά ναι, είχαμε άλλη μια φορά ένα πρόβλημα το οποίο το πολέμησε. Είχαμε κάποια προμηνύματα. Το πολέμησε όμως, το ξεπέρασε, προχώρησε, μπήκε σε ένα άνθρωπο που μπήκε, το πάλευε. Τώρα εντελώς ξαφνικά κλείσαν τους λογαριασμούς. Για ποιο λόγο ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί. Αλλά από ό,τι ξέρουμε είναι χρέη προς το δημόσιο και αυτό συνυπάγεται με τα υπόλοιπα. Εσείς τώρα δουλεύετε ή έχει σταματήσει κάθε... Έχει σταματήσει εδώ και μία εβδομάδα περίπου κάθε δραστηριότητα της εταιρείας. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Σαν εργαζόμενοι θέλετε ή σαν σωματείο? Σαν σωματείο δίπλα στους εργαζομένους. Σαν σωματείο, σας είπα και στην αρχή, προσπαθούμε μαζί με το εργατικό κέντρο και με τον επόπτη να διασφαλίσουμε τον εργαζομένο τα δουλευμένα τους. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μία σαφή απάντηση, την οποία μπορεί να μας ενημέρωσε την εταιρεία, θα μας δώσουν τέλος της εβδομάδας με αρχές της αλληλεγγύης μία σαφή απάντηση, τι θα γίνει με την εταιρεία. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι φαίνονται σαν ενεργοί. Γιατί δεν έχει γίνει καμία απόλυση, δεν ξέρουμε αν θα γίνει απόλυση, αν μπορεί να δώσει απόλυση η εταιρεία και αν. Αυτό το γνωρίζουμε ακόμα μέχρι στιγμής που μιλάμε. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, αρχής της εβδομάδας, θα έχουμε μια σαφέστατη απάντηση από την εταιρεία μαζί με το πρόσωπό σας. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει δεν το γνωρίζουμε. Εμείς, σαν σωματείο, μαζί με το εργατικό κέντρο και το επιθεώρηση εργασίας, προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γιατί είναι κρίμα αντί για τις εταιρείες να κλείνουν. Πολύ κρίμα. Γιατί ξέρω, δουλεύω 16 χρόνια εκεί μέσα, είναι εντάξει, μπορεί σε μια Αθήνα, σε μια Ρόδο, σε μια να είναι μια εταιρεία πρόσωπη, όπως πολλές άλλες εταιρείες. Εδώ όμως στοιχείο ειδικά, που δεν είναι απρόσωπη, γιατί ξέρουμε τους ανθρώπους, είναι κρίμα, γιατί είναι μια εταιρεία αυτοδημιούργητη, μια μεγάλη εταιρεία, ένας μεγάλος κολοσσός, και είναι αυτοδημιούργητος, και είναι αμαρτία να κλείσει την εταιρεία. Αναφερθήκατε στην προσωπική πια επαφή και παράμετρο που υπάρχει ιδιαίτερα στοιχείο και μετά από τόσα χρόνια σε ένα χώρο εργασίας φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε με τους εργοδότες σας. Ναι. Έχετε μιλήσει με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Ναι. Οι ίδιοι πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό? Με το πρόεδρο της εταιρείας δεν μίλησε για το νοσοκομείο. Δεν ξέρω γιατί για ποιο λόγο ο άνθρωπος έπαθε ένα πρόβλημα υγείας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά επειδή μιλάω σε εισαγωγικά έτσι με κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα, δεν ξέρω την κλειδιά μας στην κοινωνία είναι κλειστή, δεν είναι ανοιχτή. Για το μόνο πράγμα που στεναχωριέται και το λέει ακόμα,
ανοίξτε μου του λογαριασμού μου, να πληρώσω τους ανθρώπους μου τα δώρα τους, αυτά που κάνουν πάντα δικαιούνται και μετά κλείστε και πάρτε τα όλα. Είστε σε συνεργασία δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι, είμαστε σε επαφή, είμαστε σε επαφή και μέχρι τέλος της εβδομάδας και αρχές, όπως σας είπα, σαν εμείς, θα έχουμε μια σαφέστατη απάντηση για την πορεία και τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, όλοι οι εργαζόμενοι σχεδόν φαίνονται ενεργοί. Ναι. Γιατί είναι ενεργοί. Και η ίδια επιχείρηση δεν αρνείται να σας δώσει τους μισθούς και όλα αυτά. Αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι λογαριασμοί, δεν δεσμευμένοι. Δεν μπορεί. Και από ό,τι ξέρω, μέσα λογαριασμού πρέπει να έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Αυτό μπορεί να το τσεκάρουν οι αρμόδιοι που μπαίνουν μέσα στους υπολογιστές και τα βλέπουν. Δεν το αρνείται και το λέει: ανοίγετε μου λογαριασμού να πληρώσω. Γιατί σαν προσωπικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ότι ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Γιατί εμείς εδώ που ξέρουμε την κλειστή κοινωνία μας, ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι. Και είναι δυστυχώς είναι κρίμα τέτοιοι άνθρωποι να λείψουν από αυτή την αγορά εργασίας.